Καλησπέρα, καλησπέρα. Οι ανακοινώσεις δεν είναι πάντοτε το ίδιο ευχάριστες, έρχονται και οι δύσκολες ανακοινώσεις, όπως είναι αυτή της αποχώρησης από τις διαδικτυακές εκπομπές επαόριστον οικειοθελούς αποχώρησης, έτσι, του Μάριου. Όλες αυτές τις μέρες υπήρξαν κάποιες διεργασίες, να το πω, κάποια συνεννόηση, εντάξει, με αρκετές ασάφειες για το αν θα συνεχίσει ο Μάριος, δεν θα συνεχίσει, πόσες εκπομπές θα έκανε, αν έκανε κλπ. Λοιπόν, όπως ξέρετε το χαρακτήρα μου, δεν είμαι εδώ για να τα λέω ούτε ωρεοποιημένα, ούτε τι έγινε, τι δεν έγινε. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έγινε μία κουβέντα με τον Μάριο όσον αφορά το αν θα συνεχίσει ή όχι στο διαδίκτυο, σε εμάς τουλάχιστον, έτσι. Ο Μάριος το άφησε σε κάποια φάση, μου ζήτησε κάποιες αναβολές στο να μου απαντήσει. Μου διευκρίνησε ότι εάν θα μπορούσε του χρόνου, θα ήταν αντί για 6 εκπομπές την εβδομάδα για 4 εκπομπές να συμμετάσχει, να μειωθούν δηλαδή οι εκπομπές, και στην ουσία σε πρώτη φάση είχαμε μείνει εκεί στον αριθμό των εκπομπών. Εγώ η πρόταση που έκανα τον Μάριο ήταν οι απολαβές που έπαιρνε για 6 εκπομπές να είναι οι ίδιες για 4 εκπομπές. Έτσι. Δηλαδή από δική μου μεριά θέλω να ξέρετε ότι όχι έκανα τα δυνατά, έδωσα μια πολύ γενναία αύξηση που αντιστοιχεί σε 35% κοντά, έτσι. 33,3%. Όταν παίρνεις ίδιες απολαβές για 4 εκπομπές αντί για 6, σημαίνει αυτόματα μία αύξηση 33,3%. Έτσι. Μπορεί και ο ίδιος ο Μάριος που θα συνεχίσει όπως φαίνεται στο ραδιόφωνο να πει αν ήταν έτσι ή όχι. Έτσι. Η απάντηση που έλαβα από τον Μάριο είναι ότι δεν μπορώ να υποσχεθώ μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Εγώ του ζήτησα, επειδή εγώ πρέπει να διαμορφώσω τα πάνελ των εκπομπών και ένα πρόγραμμα εκπομπών μέχρι το αργότερο τώρα τέλη Ιουλίου, και του εξήγησα ότι εγώ έχω μια διαφορετική νοοτροπία από τα ραδιόφωνα πιθανόν που να έχει δουλέψει στη Θεσσαλονίκη, που ανακοινώνουν προγράμματα τον Οκτώβριο. Εγώ θεωρώ ότι το πρόγραμμα του Marmita Sports ξεκινάει με την έναρξη του πρωταθλήματος. Έτσι, όπως και όλες οι εκπομπές, κατά 80% τουλάχιστον οι εκπομπές, που θα ξεκινήσουν με την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Με ξέρετε καλά ότι εγώ δεν καταλαβαίνω ούτε από Αύγουστο ούτε από διακοπές. Θεωρώ ότι οι εκπομπές υπάρχουν όταν υπάρχει πρωτάθλημα και αγωνιστική κίνηση, και εκεί που μπορεί να αραιώσουν κάποιες είναι όταν υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος, για να υπάρχει μια ροή. Για μένα, εγώ δεν είμαι της λογικής, είναι Αύγουστος, είναι ξέρω εγώ και τα λοιπά, σταματάνε τα πάντα. Είμαι άλλης λογικής και νομίζω σας το έχω δείξει κιόλας. Οπότε μείναμε στο ότι θα ήθελε ο Μάριος να κάνει 4 αντί 6 εκπομπές, και ότι το Σεπτέμβριο δεν μπορεί να με υποσχεθεί πριν το Σεπτέμβριο σε σχέση με κάποιες υποχρεώσεις που έχει. Από εκεί και πέρα εγώ του είπα ότι δεν μπορώ να έχω απάντηση τον Σεπτέμβριο προφανώς, γιατί οι εκπομπές θα ξεκινήσουν από μέσα Αυγούστου προς τέλη. Και είναι λογικό αυτό. Και του είπα, μπορώ να σε υπολογίζω έστω από Σεπτέμβριο ή όχι? Μου λέει, δεν γνωρίζω. Άρα αυτόματα υπάρχει
από αποχώρηση του Μάριου επαόριστον. Τώρα, τι σημαίνει επαόριστον? Επαόριστον σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή ο Μάριος Ασλαμάς θελήσει να επιστρέψει στα κανάλια του Μαρμίτα Sports και του Ραπτόπουλου με κάποιες εκπομπές, θα ξαναμιλήσουμε από μηδενική βάση. Αυτό σημαίνει. Έτσι. Δεν, εφόσον δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση που του έκανα στον χρόνο που θα έπρεπε να προγραμματίσω κι εγώ τις εκπομπές, σημαίνει αυτόματα ότι αν ο Μάριος θελήσει κάποια στιγμή να επιστρέψει σε κάποιες εκπομπές, εννοείται ότι είμαι ανοιχτός για κάποια συζήτηση και επί νέας βάσεως, προφανώς όμως, έτσι. Θα πω και δύο πραγματάκια λίγο που με κατά κάποιο τρόπο ξένησαν, χωρίς φυσικά να έχω το δικαίωμα να κρίνω την απόφαση κανενός, έτσι. Δικαίωμα του καθενός είναι να έρχεται και αν κάτι δεν του αρέσει ή αν κουραστεί ή αν βαρεθεί ή αν οτιδήποτε να αποχωρεί, προφανώς, έτσι. Θέλω να πω ότι προφανώς η ζωή είναι γεμάτη προβλήματα και υποχρεώσεις, αλλά και η δουλειά δεν σταματάει. Ή μπορεί να υπάρχει μια οργάνωση χρόνου που να επιτρέψει και να κάνουμε τις δουλειές μας και να, έχουμε, και να κάνουμε τις υποχρεώσεις μας. Προφανώς όλοι μας έχουν και πάρα πολλές υποχρεώσεις που τρέχουν και δεν σταματάνε. Του είπα κάτι του Μάριου που θα το μοιραστώ και μαζί σας, πως εννοείται ότι αν καταλάβω ότι όντως ήσουν ειλικρινής και όντως είναι λόγω υποχρεώσεων η αποχώρησή σου από το κανάλι, μπορώ να το δεχτώ με, πώς να το πω, χωρίς να μου μπουν τρίτες σκέψεις. Του είπα βέβαια ότι αν και εφόσον συνεχίσει, που θα συνεχίσει λογικά στο ραδιόφωνο, εκεί θα είναι κατά κάποιο τρόπο ότι έχει να επιλέξει κάτι από το βεβαρημένο του πρόγραμμα. Προφανώς είναι κάτι που θα μου κάτσει λίγο στραβά στο μυαλό εάν πει ότι σταμάτησε το διαδίκτυο και συνεχίζει το ραδιόφωνο. Προφανώς είναι επιλογή του. Αλλά αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν άλλοι λόγοι που ίσως δεν θέλει να μοιραστεί. Μου έριξε κάτι υπονοούμενα σχετικά με τις απολαβές των άλλων εδώ πέρα που δεν το θεωρώ σωστό. Γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι συνεργασίας στο κανάλι. Δηλαδή μου έριξε κάτι καρφιά για το κάποια άτομα μπορεί να έχουν κάποιες απολαβές με την εκπομπή ή με το μήνα ή οτιδήποτε κτλ. Μου έριξε κάτι υπονοούμενα τέτοια. Τα οποία φυσικά από εμένα το εξήγησα ότι μπορεί να υπάρχουν 2-3 άτομα που να παίρνουν κάποια απολαβή από το μέρος των donate, δηλαδή με την εκπομπή, και υπάρχουν άτομα τα οποία φέρουν χορηγίες, έτσι, και από εκεί έχουν κάποιες πολύ πολλαπλασιαστικά περισσότερες απολαβές. Είναι θέμα επιλογής. Το αν θέλει κάποιος να έχει ένα μηνιαίο εισόδημα χωρίς να ασχολείται με χορηγίες, έτσι, είναι δικαίωμά του. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν τρέξει και έχουν ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό, μια ικανοποιητική απολαβή από θέματα από κάποιους χορηγούς που τους στηρίζουν. Άρα είναι θέμα επιλογής. Έτσι. Γιατί μου έριξε κάτι, κάνα δύο τέτοια καρφάκια και γι' αυτό. Γι' αυτό λέω ότι αν η επιλογή του είναι το ραδιόφωνο και όχι το ίντερνετ, εκεί πάνε να πίνει και κάποιοι άλλοι λόγοι που δεν θέλει να μοιραστεί. Δικαίωμά του. Του είπα, δεν θα σε κρίνω, λέω, γι' αυτό, αλλά λέω θα είναι κάτι που δεν θα μου άρεσε. Είναι δηλαδή σαν να λες αφήνω στην πάντα το ίντερνετ για να κάτσω στο ραδιόφωνο. Μπορεί το ραδιόφωνο βέβαια να τον ευχαριστεί πιο πολύ. Γιατί κάνει μόνος του εκπομπές, τις κάνει όπως θέλει και αυτό το ακούω. Είναι λογικό, έτσι. Προφανώς είναι κάτι που δεν έχω το παραμικρό δικαίωμα να κρίνω αρνητικά. Λέω προσωπικά σαν Βασίλη, έτσι λίγο θα μου έμπαινε ένα τέτοιο. Γιατί μου έβαλε και κάποιους άλλους λόγους απ' έξω απ' έξω στις συζητήσεις που κάναμε. Επίσης για μένα το θεωρώ το. Δηλαδή δεν μου αρέσει να μου το στρογγυλεύει κατά κάποιο τρόπο. Να έχω τρεχάματα το ένα τ' άλλο. Μπορείς να πεις στον άλλο να ξέρεις τι, δεν γουστάρω. Θέλω να παίρνω τα διπλά ή τα τριπλά. Πες του μου στα ίσια, δεν θα είχα πρόβλημα. Και να το συζητούσαμε. Παρότι η πρότασή μου ήταν μια πολύ γενναία αύξηση για αυτόν. Και μπορεί ο ίδιος να το επιβεβαιώσει.
στις εκπομπές που θα κάνει. Κλείνοντας για την αποχώρηση του Μάριου, εξακολουθώ να λέω ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για να συζητήσουμε, όχι απαραίτητα για να συμφωνήσουμε, σε περίπτωση που όντως το Σεπτέμβριο δει ο Μάριος ότι έχει κάποια περιθώρια, ακόμα και για δύο εκπομπές. Εγώ είμαι ανοιχτός να μιλήσω, να συζητήσω. Ή τρεις. Τώρα, να συζητήσω λέγοντας διότι αν συμπληρωθεί το πάνελ επαρκώς των υπόλοιπων εκπομπών, μετά θα είναι δύσκολο να υπάρχει χώρος. Και είναι λογικό, γιατί και εγώ πρέπει να κάνω τον προγραμματισμό μου, παιδιά. Ήδη οι εκπομπές αυτή τη στιγμή κατά ένα 80 με 90% έχουν συμπληρωθεί. Το να υπάρχουν κάποιες θέσεις σε κάποια πάνελ ελάχιστες που μπορεί να συμπληρωθούν, και μιλάω κυρίως για τη Μαρμίτα, για το Λαϊκό Δικαστήριο και για τους Βοριάδες, υπάρχουν από μία θέση στην κάθε εκπομπή που πρέπει να συμπληρωθεί. Εάν αυτή δεν συμπληρωθεί και ο Μάριος μου πει το Σεπτέμβριο θέλω να επιστρέψω, το συζητάμε. Αν αυτές οι θέσεις συμπληρωθούν, μετά θα είναι δύσκολο. Αλλά από εκεί και πέρα πάλι θα είμαι σε μία διαδικασία να συζητήσω με τον Μάριο. Μπορεί να τον πω να θέλει να κάνει μια βραδινή εκπομπή μόνος του, λέω τώρα. Να πω, έλα Μάριο, 12 με 2, κάνε. Τέλος, λέω τώρα, έτσι, με το μυαλό μου, υποθέσεις κάνω. Αλλά το γεγονός ότι δεν μου άφησε περιθώριο και μου λέει πριν το Σεπτέμβριο δεν θα ξέρω, δεν είχα και εγώ περιθώρια. Γιατί το Σεπτέμβριο εκπομπές θα είναι σε πλήρη... εντάξει, σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό το οποίο θεωρώ ενόχλησε περισσότερο εμένα, και το λέω με πάσα ειλικρίνεια, θεωρώ και το κοινό, είναι ότι ο Μάριος, που είναι 4 χρόνια που είχε στο κανάλι, δεν μπόρεσε, δεν φρόντισε να κάνει μια τελευταία εκπομπή ή να κάνουμε και μαζί μια τελευταία εκπομπή, γιατί με τον Μάριο μαζί ήμασταν στα δύσκολα όταν έγινε η διάσπαση με τον Ραπτόπουλο και μείναμε μόνοι μας στο κανάλι και τραβήξαμε κουπί, γιατί με τον Μάριο γιορτάσαμε εδώ την πλακέτα με τους 100.000 συνδρομητές, με τον Μάριο ήμασταν παρέα, και με τον Μάριο είχαμε την πιο, θα λέγαμε, σταθερή συνεργασία εδώ και 4 χρόνια, και μπαίνουμε εδώ και σε μια διαδικασία του κοινού. Έτσι, όπως ακόμα και με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο που είχαμε κάποιες διαφορές ή οτιδήποτε, ο τρόπος της αποχώρησης του έγινε με ένα ωραίο βίντεο εδώ πέρα και αναφέραμε τους λόγους. Τώρα μετά μπορεί να υπόθηκαν κάποια πράγματα, να είπε ο Ραπτόπουλος κάποια άλλα, οτιδήποτε έτερον εκάτερον. Όταν έγινε η αποχώρηση του Γρηγόρη, ήρθαμε εδώ πέρα, κάναμε ένα βιντεάκι 10-15 λεπτά, απίφθηνε ένα χαιρετισμό στο κοινό ο Γρηγόρης και ευχαρίστησε για τη στήριξη και για όλα αυτά. Το θεωρώ σωστό. Και πόσο μάλλον με τον Κόκκινο, που ο οποίος είχε κάποιους μήνες συνεργασία, έτσι. Και ήρθε κάποιες φορές στα κανάλια μας αποσπασματικά. Τώρα ο Μάριος, 4 χρόνια, νομίζω 4 αν δεν κάνω λάθος, θα μπαίναμε στον 5ο, και να μην κάνουμε μία τελευταία είτε εκπομπή ή ένα τελευταίο βιντεάκι, να πει 5 λόγια για το κοινό το οποίο τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, και κατά κάποιο τρόπο, θα το πω λίγο χοντροκομπένα, να φύγει σαν τον κλέφτη, παίρνοντας και το μαξιλάρι του εδώ, φεύγοντας, που εγώ εκεί το κατάλαβα ότι θα σταματήσει ο Μάριος για την ερχόμενη χρονιά. Κάποιες οι λόγοι που μου είπε κατά κάποιο τρόπο δεν με έπεισαν, οι λόγοι της αποχώρησής του. Από εκεί και πέρα φυσικά είναι αναφέρετο δικαίωμά του, αν το είπα σωστά, να μην συνεχίσει τις εκπομπές ή να το παρουσιάσει όπως θέλει. Θεωρώ ότι ήταν κάτι προαποφασισμένο από τον Μάριο και ήθελε να το κάνει έτσι με λίγο τρόπο πιο ήπιο για να φύγει. Δικαίωμά του, ξεκάθαρα. Αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν δικαίωμά του να φύγει σαν τον κλέφτη και να μην αποχαιρετήσει με ένα βίντεο ή με μια εκπομπή το κοινό. Το οποίο εδώ ήμασταν παρέα σε καραντίνα, ήμασταν παρέα μετά τη διάσπαση με Ραπτόπουλο, ήμασταν παρέα σε πολλές εκπομπές μαζί, στο σπίτι μου, τότε με την καραντίνα, έτσι, κάναμε παρέα εκπομπή με τον Μάριο με κορονοϊό, έχοντας και οι δύο, και κάναμε live, εκείνο το αξέχαστο Άρης Αστέρας Τρίπολης, και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ και νομίζω και το κοινό,
ότι έφυγε σαν τον κλέφτη, εντός εισαγωγικών, έτσι, προφανώς, και θα μπορούσε να γίνει με έναν τρόπο πολύ πιο ωραίο, αποχαιρετώντας χιλιάδες κόσμου, δεκάδες χιλιάδες κόσμου, που στήριξε και εμένα και αυτόν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το παράπονό μου. Από εκεί και πέρα ξεκαθαρίζω, έτσι, το λέω σαν παράπονο και όχι για να κατακρίνω ή για να ρίξω το ανάθεμα, προφανώς. Από εκεί και πέρα διευκρινίζω, μου είπε ο Μάριος ότι το Σεπτέμβριο, αν δει ότι έχει περιθώρια ή οτιδήποτε με τις υποχρεώσεις που έχει, μπορεί να συζητήσουμε μαζί για κάποια συνεργασία εκ νέου. Το αφήνω ανοιχτό και εγώ και αυτό το πράγμα που μου είπε. Δεν μπορούσα να βασιστώ σε αυτό, γιατί η διαμόρφωση του προγράμματος τρέχει και έχει ολοκληρωθεί κατά μεγάλο ποσοστό. Θεωρώ έτσι γίνεται σε μια σωστή επιχείρηση και σε μια σωστή και σε ένα σωστό κανάλι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το πρόγραμμα από τα κέφια κάποιου συνεργάτη. Δεν γίνεται. Το πρόγραμμα πρέπει να διαμορφωθεί. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτό το χρονικό deadline, ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, εγώ μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου δεν μπορώ να ξέρω τι και πώς, ο Μάριος θεωρείται εκτός Marmita Sports αυτή τη στιγμή και Ραπτόπουλος TV. Τώρα, αν ο Μάριος το αποφασίσει και πει ότι έχω κάποια περιθώρια για κάποιες εκπομπές, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε ξανά το Σεπτέμβριο. Έτσι. Και ανοιχτός προς συζήτηση είμαι πάντα προς τον Μάριο για επιστροφή του στις εκπομπές. Έτσι, μπορεί ο τρόπος λίγο που το έκανε και έφυγε και η στάση απέναντι στο κοινό να μην μου άρεσε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι την απόφαση. Έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Συνεχίζουμε. Φίλοι της Μαρμίτας, κατεβάστε τώρα και εσείς το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Payzy της Κοσμοτέ από το link στην περιγραφή του βίντεο και στο pinned comment και επωφεληθείτε με 10 ευρώ στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση κατάθεσης.